Καλησπέρα, είμαι ο Αλέξανδρος Μιλωνάς από το Bellopack Web TV. Στη σημερινή εκπομπή της Λογικής Διεργασίας έχουμε καλεσμένο για άλλη μια φορά τον κύριο Μιχάλη Χατζηγιάννη, υποψήφιο βουλευτή της Ελλήνων Συνέλευσης στο νομό Χανίων. Θα μιλήσουμε σήμερα για το κατεσχεμένο κράτος και πώς είναι κατασχεμένοι και οι υπάλληλοι του. Καλησπέρα κύριε Χατζηγιάννη. Καλησπέρα σας κύριε Μιλωνά. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Θα μας αναλύσετε σήμερα πώς είμαστε κατασχεμένοι, γιατί όλοι οι υπάλληλοι είμαστε, από ό,τι καταλαβαίνω, σε ένα κράτος, όπως μας έχουν δηλαδή τοποθετήσει με τα συντάγματά τους και τα μνημόνια τους. Οπότε έχετε το λόγο να μας αναλύσετε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, θα αναφερθούμε σε έναν πρόσφατο νόμο, συγκεκριμένα στον 4770 του 2021, μιλάμε για φρέσκο νόμο, και ουσιαστικά θα δούμε λίγο το άρθρο 33, δεν θα κάτσω να αναλύσω τον νόμο, όποιος θέλει μπορεί να μπει μέσα, να διαβάσει, να δει ακριβώς τι συμβαίνει. Απλά αυτός ο νόμος είναι η αφορμή για να δείξουμε τελικά πώς είναι κατασχεμένα τα ίδια της ελληνικής δημοκρατίας ΑΕ. Όπως έχουμε αναλύσει και στο παρελθόν, η ελληνική δημοκρατία είναι μια ανώνυμη εταιρεία με άφημη και με έδρα στην Ουάσιγκτον. Λοιπόν, αναφορικά με το άρθρο 33, ουσιαστικά μας μιλά για τη συμμετοχή του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής στο μόνιμο σώμα, προσέξτε, της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, European Border and Coast Guard Standing Corps. Το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή αποσπά ή μετακινεί στελέχη του στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής, Ακτοφυλακής και όλα αυτά τα σχετικά. Και φυσικά από κάτω συζητάει για το πώς θα πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι και ό,τι άλλο συνάδει με την απόσπαση ή τη μετάταξή τους. Μιλάμε τώρα, φανταστείτε ότι υπάρχει το λιμενικό σώμα, το οποίο εννοείται ότι εμείς το έχουμε εδώ πέρα στη χώρα μας για να φυλάει τα θαλάσσια σύνορά μας, και αποσπάται στο αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά βέβαια, αλλά με κάποιες διαφορές σε σχέση με το πώς λειτουργεί το δικό μας το σώμα. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Το λιμενικό σώμα, έτσι όπως είναι η δομή του, οφείλει, όταν δει κάποιος να παραβιάζει τα χωρικά ύδατα, να κάνει κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες. Γιατί μιλάμε ότι φυλάει τα χωρικά ύδατα της χώρας μας. Τώρα, το αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής, ενώ θεωρητικά φυλάει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αλήθεια είναι ότι εκτελεί και άλλα πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με αυτά που θα θέλαμε για τη χώρα μας. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, ούτε σε αυτή τη συζήτηση. Άλλωστε δεν είναι το θέμα μας αυτό σήμερα. Εγώ αυτό παίρνω σαν αφορμή, δηλαδή αυτόν τον νόμο το συγκεκριμένο, ο οποίος ψηφίστηκε το 2021, και θα αποδείξουμε στη συνέχεια της κουβέντας μας πώς λόγω των μνημονίων είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τέτοιου είδους ενέργειες. Κοινώς, μόλις πάρουμε μια εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να την εκτελέσουμε σαν καλά παιδιά που είμαστε, μιας και έχουμε υπογράψει μνημόνια. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνω και όπως δηλαδή το εξηγείτε πολύ καλό και πολύ καλά, ισχύει αυτό καθαρά, δηλαδή, που είχε πει κάποτε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι τα σύνορά μας θα μειωθούν, ελευθερίες μας και κάποια άλλα στοιχεία θα μειωθούν για το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Ναι, ακριβώς έτσι. Δηλαδή, μας το είχαν προετοιμάσει το 2005 που είχε πει, τότε που είχε γίνει η παραλαβή παράδοση της Προεδρίας από το Παπούλια, από την Πενάκη,
Και βλέπουμε τώρα ότι το 2010 που γίνονται τα μνημόνια και μετά ακολουθεί αυτή η κατάσταση. Παραδεινόμαστε κανονικά σε ένα ευρωπαϊκό άγνωστο κόσμο. Τουλάχιστον έτσι μας τον έχουν παρουσιάσει σε εμάς. Κοιτάξτε να δείτε, αν θα πάμε στο μνημόνιο, στα άρθρα του μνημονίου, μιλάει για το εφαρμοστέο δίκαιο, δικαιοδοσία και ορισμός αντίκλητου. Η παρούσα εγγύηση, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατές υποχρεώσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτήν, διέπονται, λέει, και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια δοσιδικία, λέει, τα ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας θα έχουν δοσιδικία για την εκδίκαση οποιονδήποτε διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν αυτό σε σχέση με την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων και οποιονδήποτε διαφορών που σχετίζονται με οποιοδήποτε μη συμβατικές υποχρεώσεις που ενδέχεται, λέει, να προκύψουν ή σε σχέση με την εγγύηση. Και πάμε μετά από παρέτηση, λέει, στα προνόμια. Βασικά είμαστε στην 6.1 παράγραφο, μάλλον στην 6. Αναφέρθηκα λίγο στην 6.1 και 6.2. Και πάμε στην 7, η οποία λέει: ο εγγυητής δια της παρούσης κατά την έκταση επιτρέπεται από τον νόμο ανέκλητος και ανευαιρέσεως, παρετείται από οποιοδήποτε προνόμιο που έχει σήμερα ή θα αποκτήσει στο μέλλον ο ίδιος ή οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο του αναφορικά με οποιαδήποτε νομική διαδικασία που κινείται κατά αυτού ή κατά των περιουσιακών στοιχείων του σε σχέση με την παρούσα εγγύηση από δικαιούχο ή για λογαριασμό δικαιούχο. Και β, συμφωνεί ότι δεν θα αξιώσει ασυλία από οποιοδήποτε από τις λόγω νομικές διαδικασίες. Πάμε και στο γ λίγο να δούμε. Συγκατατίθεται γενικά σε σχέση με οποιαδήποτε από αυτές τις διαδικασίες στη χορήγηση οποιονδήποτε άδεια ή στην έκδοση οποιοδήποτε εγγράφου σε σχέση με τις διαδικασίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων αποδεικτικά της έκδοσης αναγκαστικής εκτέλεσης ή άλλης εκτέλεσης επί οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο. Τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρεται, βέβαια, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι πάμε μόνο σε οτιδήποτε έχει να κάνει με πλούτο. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει να κάνει και με τα υπόλοιπα. Και μάλιστα πιο κάτω θα δούμε ότι προκειμένου, λέει, να διασφαλιστεί η νομιμότητα, η εγκυρότητα, η εκτελεστικότητα της σύμβασης και το μνημόνιο συνεννόησης, δεν είναι απαραίτητο αυτό να κατατεθούν, καταχωρηθούν ή να εγγραφούν σε οποιοδήποτε δικαστική ή άλλη αρχή στην ελληνική δημοκρατία. Μας τα λέει ξεκάθαρα και για τα δικαστήρια τι ακριβώς θα συμβαίνει. Λοιπόν, και θα πάω και σε ένα άλλο που λέει: ο ορισμός του αγγλικού δίκαιου ως εφαρμοστέο δίκαιο για τη σύμβαση αποτελεί έγκυρη επιλογή δικαίου που δεσμεύει τον δανειολήπτη σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Αγγλικό δίκαιο, για να μην κοροϊδευόμαστε. Και όσοι γνωρίζουν τι σημαίνει, είναι το δίκαιο του κατακτητή. Δεν είναι κάτι άλλο. Κοινώς έχουμε παραδοθεί και έχουμε παραδοθεί από το 2010. Οπότε ό,τι θέλει ο κατακτητής και το ζητήσει, είμαστε υποχρεωμένοι να το δώσουμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και μάλιστα πιο κάτω, λέει ο δανειολήπτης, υπάγεται νόμιμα αποτελεσματικά και αμετάκλητα στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσέξτε τι λέει, σε σχέση με τη σύμβαση και κάθε απόφαση του Δικαστηρίου αυτού θα είναι οριστική και εκτελεστή στην ελληνική δημοκρατία. Ξεκάθαρα πράγματα. Δηλαδή, μην νομίζουμε ότι είμαστε ένα ελεύθερο κράτος πλέον και με τα μνημόνια. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι είμαστε ένα προτεκτοράτο, κύριε Μιλωνά. Το βλέπω, κύριε Χατζηγιάννη. Αλλά επειδή μιλήσατε με κάποιους όρους, είπατε στην αρχή που ξεκινήσατε τη συζήτηση, είπατε έναν όρο ίδια. Θέλω να μου το αναλύσετε αυτό και πάλι ένα όρο που θέσατε αργότερα, τον εγγυητή. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι αυτός ο εγγυητής. Ο εγγυητής είναι ο Έλληνας ο πολίτης που εγγυράται για τα πάντα.
στην κυρολεξία. Δηλαδή οποιοδήποτε θέλει να κάνει κάτι και ειδικά όταν υπάρχουν χρήματα στη μέση, πάντα εγγυητής μπαίνει ο Έλληνας πολίτης. Γι' αυτό και αν έχουμε διαπιστώσει, που σίγουρα το έχουμε δει, ενδεχομένως να μην το έχουμε παρατηρήσει, όταν έρχεται και ένα χαρτί στο σπίτι μας ή σε ενός γειτονά μας που ουσιαστικά του προσβάλλουν το δάνειο γιατί έχει πάρει ένα σπίτι ο άνθρωπος, από πάνω γράφει στο όνομα του ελληνικού λαού. Μας τα λένε οι άνθρωποι, δεν κρύβονται. Το θέμα είναι τι αντιλαμβανόμαστε εμείς. Δηλαδή ο δανειολήπτης είναι η κυβέρνησή μας, ας πούμε. Μπράβο. Και ο εγγυητής είμαστε εμείς. Εννοείται. Πολύ ωραίο αυτό. Αυτό είναι πολύ καλό να το σκεφτούμε, να το κάνουμε και εμείς. Δηλαδή, να παίρνουμε δάνεια και να τα πληρώνουν άλλοι. Και δεν είναι μόνο το κράτος. Προσέξτε τώρα τι κάνει. Και οτιδήποτε συμβάσεις δώσει σε οποιονδήποτε που έρχεται εδώ πέρα και μας το παίζει ότι είναι επενδυτής, που δεν υπάρχουν επενδυτές, γιατί έχω διαβάσει αρκετές συμβάσεις. Οι άνθρωποι, οι εταιρείες αυτές που εμφανίζονται είναι άφραγγες στην κυριολεξία. Δεν δίνουν ούτε ένα τσακιστό ευρώ στην Ελλάδα και αν χρειαστούν και κάποιο δάνειο το παίρνουν άνετα, γιατί έτσι λένε και οι όροι της σύμβασης, από οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα. Και φυσικά ποιος μπαίνει πάλι εγγύτης? Πάλι εμείς οι πολίτες. Λοιπόν, κοινώς εμείς είμαστε τα κορόιδα, να το πω έτσι, και ας παραεξηγηθεί και κάποιος που με παρακολουθεί. Αλλά αυτό ισχύει για όλους μας. Όσο εμείς καθόμαστε και τους παρατηρούμε, αυτοί θα συνεχίσουν να κάνουν αυτά που κάνανε. Δεν πρόκειται να αλλάξουν κάτι. Αυτό το μόνο σίγουρο. Όσον αφορά για τα ίδια τα οποία αναφερθήκατε πιο πριν, κύριε Μιλωνά, τα ίδια τι είναι? Όλη η κρατική μηχανή, η Βουλή, τα κόμματα, τα Υπουργεία, οι ενεπλές δυνάμεις, η αστυνομία, τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα. Δηλαδή, αν αύριο ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πει ότι εγώ θέλω το μισό σώμα της αστυνομίας να φυλάει τους ανθρώπους που θα κατεβάσω κάτω για να σας επιβλέπουν γιατί δεν τα κάνετε σωστά, θα το κάνουν. Είναι πάρα πολύ απλό. Εάν πούνε αύριο ότι θέλουμε το μισό στράτευμα να το απολύσετε γιατί είναι ζημιογόνο και μας στοιχίζει πολλά, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Αυτά όλα συμβαίνουν στη χώρα μας γιατί απλά έχουμε παραδώσει τα πάντα. Και αυτό αποδεικνύεται ότι υπάρχει μια παράγραφος 5.4 η οποία λέει το εξής, που αυτό είναι όλο το ζουμί των μνημονίων. Η Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο εκεί είναι όλες οι τράπεζές μας μέσα, που πουληθήκαν για 50 δις. Μιλάμε για μια περιουσία που αντιλαμβάνεται ο καθένας που λέω τώρα. Είναι όλη η περιουσία των Ελλήνων εκεί μέσα. Λοιπόν, παρετούνται, λέει, με την παρούσα μετάκλητα και ανεφόρων από οποιαδήποτε ασυλία της οποίας είναι ή ενδέχεται να καταστούν δικαιούχοι. Όσον αφορά στα ίδια, να πάλι η κουβέντα αυτή και η λέξη, ή τα περιουσιακά τους στοιχεία από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα δεύτερη τροποποιητική σύμβαση. Όμως, εδώ μας λέει και κάτι άλλο. Δεν θα το διαβάσω όλο, θα διαβάσω μόνο το τέλος. Στο βαθμό, λέει, που δεν απαγορεύεται από αναγκαστικό δίκαιο. Και εδώ είναι η λύση του προβλήματος. Μας τη λένε οι άνθρωποι, δεν κρύβονται. Αναγκαστικό δίκαιο είναι ένας νόμος ο οποίος έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Και όταν λέμε δίκαιο, μιλάμε για κάτι το οποίο έχει να κάνει με εμάς καθαρά, με εμάς, όπως είναι το δίκαιο των εθνών, το οποίο εμείς, οι προγόνοι μας, τότε που κάναν τις εθνοσυνελεύσεις επί Καποδίστρια, το έχουν αποδεχτεί και το έχουν παρουσιάσει. Και βάσει αυτού θα στείνανε και το σύνταγμά μας. Βέβαια δεν πρόλαβε ο Καποδίστριας επειδή το δολοφόνησαν. Γιατί άμα πήγαινε στην πέμπτη εθνοσυνέλευση, θα έβγαινε το σύνταγμα το ελληνικό και όχι του όθωνα που έχουμε σήμερα. Εδώ και 200 χρόνια που ουσιαστικά ξεκίνησε η Επανάσταση αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ γιατί απλά δεν έχουμε ελευθερωθεί, κύριε Μιλωνά. Λοιπόν, εδώ το λέει ξεκάθαρα και μάλιστα τι λέει το Διεθνές Δίκαιο ή Δίκαιο των Εθνών, που
είναι ένας αναγκαστικός νόμος ότι αν το έθνος των Ελλήνων, η πλειονότητά του, δηλαδή περισσότερο, κάνει εθνοσυνέλευση, αυτό θα κάνει, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, και αποφασίσει ότι οι κυβερνώντες που έχει ή το πολίτευμα που έχει δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του αποδεδειγμένα, που αυτό συμβαίνει, τα καταργεί όλα. Σε μια νύχτα συμβαίνει αυτό, κύριε Μιλωνά, αρκεί να το θελήσουμε. Και αυτό συμβαίνει μόνο με την ένωσή μας και την συστράτευσή μας και φυσικά πηγαίνοντας σε εθνοσυνέλευση. Μόνο έτσι καταργούνται όλα αυτά. Από τα λεγόμενά σας, κύριε Χατζηγιάννη, καταλήγουμε σε ένα, σε ένα οξύμορο σχήμα. Βλέπω δηλαδή ότι σε μια στιγμή βρισκόμαστε εγγυητές, δηλαδή είμαστε ο λαός κανονικά, και την άλλη ακριβώς στιγμή βρισκόμαστε στα ίδια, δηλαδή είμαστε πράγματα. Αντικείμενα, δηλαδή όταν λέει ο στρατός που είναι άνθρωποι, που είναι όμως και σώμα, μπορεί ανά πάσα στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει απολύω το μισό γιατί όπως είπατε είναι ζημιογόνο, κατευθείαν δηλαδή γινόμαστε πράγμα. Σε μια στιγμή δηλαδή μας χρησιμοποιούν ή για πράγμα και την άλλη μας έχουν και για το λαό, κυρίαρχος λαός που είναι ο εγγυητής. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να το δοκούν όπου θέλει. Μπορεί αύριο να πει εγώ θέλω 10 φρεγάτες να είναι στον Ατλαντικό. Να πάνε να δέσουν στην Ολλανδία και να είναι εκεί πέρα. Δεν μπορεί να τους πεις κουβέντα. Και όταν λέμε φρεγάτες θα υπάρχει και προσωπικό πάνω, θα υπάρχουν και άνθρωποι. Εννοείται, δεν είναι μόνο τα καράβια. Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή θέλω να πω ότι τον χρησιμοποιούν όπως είπατε κατά το δοκούν. Και σαν πράγμα και σαν αντικείμενο τον άνθρωπο και σαν όποτε τους βολεύει σαν πολίτη που μπορεί να είναι εγγυητής σε όλα αυτά που τα πεπραγμένα που κάναν. Για του λόγου το αληθές θα σας πω ένα παράδειγμα που συμβαίνει τώρα. Δεν ξέρω τελικά τι θα, πώς θα καταλήξω. Είναι να κάνουμε μια σύμβαση για να αγοράσουμε κάποια αεροπλάνα Ραφάλ από τη Γαλλία. Μέσα στους όρους λένε ότι όταν είναι να γίνεται επισκευή θα πρέπει τα αεροπλάνα να πηγαίνουν στη Γαλλία, λέει, να επισκευάζονται. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στα χρονικά. Που σημαίνει όχι ότι μόνο είναι οι αποστάσεις τέτοια, τα έξοδα και ό,τι άλλο μπορεί να περιληφθεί σε αυτό. Σημαίνει ότι θα λείπουν και αεροπλάνα από τη χώρα σου που μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να τα χρειαστεί. Δηλαδή δεν μιλάμε πλέον για ασφάλεια. Μιλάμε για ένα έρμεο στις ορέξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην κυριολεξία. Και αν προχωρήσουμε και παραπέρα, σημαίνει ότι δεν μας δίνουν ούτε τεχνογνωσία στην ουσία, γιατί όταν σου λέει θα τα ανταλλακτικά, ούτε ανταλλακτικά, γιατί θα τα κρατάνε στη Γαλλία, δεν μας δίνουν τίποτα. Οπότε είμαστε εντελώς εγκλωβισμένοι στο σύστημα αυτό. Είμαστε εχμάλωτοι, όπως το είπατε. Ποτέ δεν ελευθερωθήκαμε, είμαστε ακόμα εχμάλωτοι. Απλά πλέον έχουν φτάσει στο τελικό, στην ολοκλήρωση του σχεδίου τους, μέσα από αυτές τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει. Και εάν εμείς τώρα που γνωρίζουμε πλέον ότι έχει συμβεί, δεν κάνουμε το αυτονόητο, τότε δεν συζητάμε ούτε για παρόν, αλλά ούτε και για μέλλον των παιδιών μας που ακολουθούν. Γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν, κύριε Μιλωνά, και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δηλαδή εγώ βλέπω τώρα, περιμένουν όλοι να δουλέψουν το καλοκαίρι, λέμε, τη σεζόν. Και ειδικά εγώ πέρα που είμαι στα Χανιά, σε μια καθαρά τουριστική περιοχή. Με ποιους τουρίστες. Έχουν ανοίξει αρκετές επιχειρήσεις και περιμένουν, λέει, τον τουρισμό. Τον τουρισμό, δεν κυκλοφορεί άνθρωπος έξω. Το χειμώνα κυκλοφορούσαν περισσότεροι, παρόλο που ήμασταν και σε εγκλεισμό. Μιλάμε ότι οι καταστάσεις που έρχονται είναι το λιγότερο τραγικές. Το θέμα είναι να αντιληφθεί ο κόσμος τι συμβαίνει, γιατί το έχουν κάνει αυτό, πώς το έχουν κάνει και πού μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια. Οπότε, η μόνη λύση που το λέει ξεκάθαρα και στο μνημόνιο,
στο βαθμό λέει που δεν απαγορεύεται από αναγκαστικό δίκαιο, να κάνουμε χρήση το δίκαιό μας. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να μας το πάρει κανένας, γιατί έτσι γεννιόμαστε. Και το δίκαιό μας λέει ξεκάθαρα ότι εάν θέλουμε σύμφωνα με τις παραγράφους 35 και 36 του δίκαιου των εθνών, μπορούμε να αλλάξουμε και το πολίτευμά μας και τους κυβερνώντες μας, αρκεί να πάμε σε εθνοσυνέλευση ή πλειονότητα και να το ζητήσουμε νόμιμα και νομικά. Και δεν μπορεί να μας το αρνηθεί και κανένας. Και να ξαναπάρουμε πίσω τα πάντα στην κυριολεξία. Γιατί αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει, κύριε Μιλωνά? Ενώ υπάρχουν κατατεθειμένες οι προτάσεις της Ελλήνοσυνέλευσης από το 2015, καταστατικό, ιδρυτική διακήρυξη και προγραμματικές δηλώσεις. Δηλαδή τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα και με τι πλούτο θα τα φτιάξουμε όλα αυτά, που μιλάμε για 8,5 δισεκατομμύρια τα οποία είναι αποδεδειγμένα νόμιμα και υπάρκτα και από τους εγχώριους δεσμούς και από τους παγκόσμιους. Άρα χρήματα έχουμε. Και όχι μόνο μπορούμε να φτιάξουμε τη χώρα μας, μπορούμε να πληρώσουμε και τον οποιοδήποτε δανειστή, αρκεί να μας προσκομίσει τα ομόλογα που έχει αγοράσει από εμάς. Γιατί όταν έχεις πλούτο, κύριε Μιλώνα, γιατί έχεις υπογράψει με αγγλικό δίκαιο, που σημαίνει ότι ο δανειστής για να κάτσει στο τραπέζι μαζί σου, θα πρέπει να του παρουσιάσεις εσύ πρώτα ότι έχεις πλούτο, διαφορετικά δεν κάθεται. Οπότε από τη στιγμή που έχουμε τον πλούτο, τον φωνάζουμε και τον καθίσουμε εμείς το τραπέζι. Και μας φέρνει τα αποδεικτικά για να πληρωθεί, να φύγει και εμείς να συνεχίσουμε τη ζωή μας όπως εμείς θέλουμε εμείς και όχι όπως θέλουν κάποιοι άλλοι. Και το παρόν μας και το μέλλον των παιδιών μας. Όλα αυτά μπορούν να συμβούν αρκεί εμείς να το ζητήσουμε. Ενωμένοι, ενημερωμένοι, συγκροτημένοι ως σώμα, ως μονάδα, που εκεί δεν μπορεί να μας βγει κανένας μπροστά μας, γιατί απλά έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Είναι πάρα πολύ απλά, κύριε Μιλώνα. Το μόνο που μένει είναι η Ελληνίδα και ο Έλληνας που με παρακολουθεί και με αυτή τη στιγμή να προσέλθει στα γραφεία του, τα οποία δεν είναι άλλα τα Ελλήνοσυνέλευσης, γιατί γι' αυτόν φτιάχτηκανε, να μπει μέσα, να πάρει τα στοιχεία, να τα βάλει, να πείσει ο ίδιος τον εαυτό του και να πει: παιδιά, ναι, συστρατεύομαι μαζί σας, να έρθει δίπλα μας, όχι πίσω μας, εμείς δεν ψάχνουμε ακολούθους, δίπλα μας. Και όλοι μαζί, σαν μια μονάδα, να μπορέσουμε να το φέρουμε, να το τουμπάρουμε όλο αυτό και φυσικά να αλλάξουμε αυτή τη δραματική κατάσταση που ζούμε όλοι μας. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που λέτε προϋποθέτει μία ένωση. Μία ένωση όλων των πολιτών για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που λέτε. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό σας είπα, ήδη έχει ξεκινήσει. Υπάρχουν τα γραφεία της Ελλήνοσυνέλευσης που είναι 400 οργανισμοί σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ήδη συστρατεύεται κόσμος και θέλουμε φυσικά όλους. Γιατί εμείς δεν κάνουμε διαχωρισμούς. Δεν μας ενδιαφέρει από ποιο κόμμα προέρχεται ο καθένας ή ποιον ψήφιζε μέχρι χθες. Δεν μας ενδιαφέρει από ποιο δόγμα είναι, αν είναι χριστιανός, μουσουλμάνος, καθολικός, δωδεκαθεϊστής, ό,τι και αν είναι, δεν μας απασχολεί κάτι τέτοιο. Και φυσικά δεν μας ενδιαφέρει και πόσα χρήματα έχει στο παντελόνι του. Λοιπόν, που σημαίνει ότι η αγκαλιά της Ελλήνοσυνέλευσης είναι τεράστια. Χωράει τους πάντες. Το μόνο που έχει να κάνει είναι απλά να έρθει. Σας λέω, ήδη έχει ξεκινήσει και περιμένουμε να έρθουν και οι υπόλοιποι. Φανταστείτε ότι σας έχουν καλέσει, κύριε Μιλωνά, για να ανοίξει μια διαθήκη που είστε συνδικαιούχος και ο συμβολιογράφος σας λέει: αν δεν έρθετε όλοι, παιδιά, δεν μπορώ να ανοίξω τη διαθήκη. Τι είναι συγκεκριμένα τα πράγματα? Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Μιλωνά? Μπορεί κάποιοι να μην θέλουν να έρθουν για τους δικούς τους λόγους. Όταν θα έρθει η ώρα όμως εκείνη και η ώρα και η στιγμή της εκλογικής διαδικασίας, που τότε καλούμαστε όλοι να κάνουμε το ιερό μας καθήκον, που από εμάς εξαρτάται το μέλλον αυτής της χώρας,
θα πρέπει τουλάχιστον εκείνη την ημέρα να κάνουμε το αυτονόητο και να ψηφίσουμε και να μετρήσουμε. Τι εννοώ? Το να ψηφίσουμε το αντιλαμβάνονται όλοι που με παρακολουθούν. Το να μετρήσουμε, θα πρέπει για πρώτη φορά τα αποτελέσματα, αντί να μας τα βγάλει μια ιδιωτική εταιρεία που λέγεται Singular Logic και να μας δώσει ό,τι νούμερα θέλει αυτή, να πάμε εμείς και να μετρήσουμε ήδη. Και αυτό, και αυτό το έχει αναλάβει η Ελλήνος Συνέλευσης και μάλιστα στις τελευταίες εκλογές είχαμε καταφέρει να καλύψουμε με 3.500 συνέλληνες αρκετά από τα εκλογικά κέντρα της Ελλάδος. Βέβαια δεν φτάνουμε, γιατί τα συνολικά είναι γύρω στις 25.000. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε όλοι που με παρακολουθείτε, πρέπει να έρθετε κι εσείς. Έστω για αυτή τη μέρα. Εγώ δεν λέω να μας ψηφίσετε. Ελάτε να μετρήσουμε μαζί. Να δούμε τα πραγματικά αποτελέσματα και να δούμε αυτά τα ωραία παιδιά που μιλάνε πάντα και μας λένε «Δεν με ενδιαφέρει», λέει, «το πολιτικό κόστος». Εγώ το αντιλαμβάνομαι. Γιατί αυτός που το λέει δεν έχει ψηφοφόρους. Οπότε με περίσσιο θράσος το λέει. Το θέμα να το αντιληφθούμε και εμείς. Και να δούμε τελικά αυτά τα καλά παιδιά που μας έχουν κατσικωθεί στο σβέρκο και κάθε φορά που πάμε σε μια εκλογική διαδικασία συνοστίζονται για να προλάβουν να μπουν μέσα στη Βουλή. Μας υπόσχονται βέβαια ένα σωρό ψέματα, αλλά μετά φυσικά θα κάνουν αυτά που ζητάει το αφεντικό τους. Και πάντα είναι κατά των Ελλήνων και κατά των ανθρώπων. Οπότε είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για μία φορά στη ζωή μας να ενωθούμε, γιατί ένωση θα γίνει πάλι, να μετρήσουμε, να ψηφίσουμε και να δούμε τα πραγματικά αποτελέσματα που βγάζει ο Έλληνας. Γιατί όλοι λέμε, μα είναι δυνατόν να έχει, να υπάρχει κόσμος που να έχει ψηφίσει τον τάδε ο οποίος μας έχει κάνει αυτά? Όχι, Έλληνα και Ελληνίδα που με παρακολουθείς, δεν έχει συμβεί αυτό. Απλά έχουν μετρήσει αυτοί. Αυτή είναι η διαφορά όλοι. Κύριε Χατζηγιάννη, επειδή ο χρόνος της εκπομπής πλησιάζει στο τέλος, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι πάνω στο θέμα μας, που ήταν πολύ σημαντικό, πώς ένα κατασκευμένο κράτος έχει κατασκευμένους πολίτες στην ουσία, γιατί αυτό μας είπατε, και δεν μπορούν να και πώς μπορούμε να ελευθερωθούμε από αυτό από αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Η ελευθέρωση έρχεται, κύριε Μιλωνά, μόνο με την ένωσή μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το λέει ξεκάθαρα μέσα, σας είπα, και τα άρθρα 35 και 36 του αναγκαστικού δίκαιου ή δίκαιου των εθνών. Με την πλειονότητα μπορούμε να αλλάξουμε κυβέρνηση, μπορούμε να αλλάξουμε πολίτευμα. Ξεκάθαρα πράγματα. Και επειδή η Ελλήνος Συνέλευσης και θέλει και μπορεί, μπορεί να το κάνει αυτό. Έχει και τις δυνάμεις και τη δυνατότητα και τη γνώση και τα νομικά εργαλεία και τον οικονομικό πλούτο για να μπορέσει να βγάλει τη χώρα από αυτό το αδιέξοδο που μας έχουν φέρει όλα αυτά τα κομματάκια που μας κυβερνάνε από την πρώτη ημέρα που ιδρύθηκε αυτό το ελληνικό κράτος. Αυτά από μένα, κύριε Μιλωνά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και εδώ φυσικά θέλω να ευχαριστήσω και τις συνελληνίδες και τους συνέλληνες που μας παρακολουθήσαν. Και εγώ, κύριε Χατζηγιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ που για μια ακόμα φορά μας κάνατε τιμή να μας αναλύσετε ένα φλέγον ζήτημα όπως είναι αυτό που αναλύσατε προηγουμένως. Εννοείται ότι θα ξανά έχουμε συνάντηση για να ασχοληθούμε με οποιοδήποτε θέμα θέλετε να αναδείξετε εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Μιλωνά. Ξέρω ότι ακούγονται παράξενα όλα αυτά και μάλλον πολύ καλά για να είναι αληθινά. Έχουμε όμως ατράνταχτες αποδείξεις για ό,τι λέμε. Γι' αυτό το λόγο εμείς, οι ενεργοί Έλληνες πολίτες, ανοίγουμε γραφεία σε όλη την Ελλάδα, την ΕΣΥ, Ελλήνων Συνέλευσης, με νομικό πρόσωπο και ένα συγκεκριμένο καταστατικό που είναι φανερό σε όλους.
Σε αυτά τα γραφεία ενημερώνουμε τους Έλληνες για όλα τα οικονομικά εργαλεία, ενωνόμαστε και απαιτούμε την άμεση εφαρμογή τους. Η ιστορία έχει δείξει ότι όταν οι Έλληνες ενώνονται κάτω από ένα κοινό στόχο και σκοπό, τίποτα δεν μπορεί να τους σταματήσει. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε για ακόμα μία φορά. Η Ελλάδα βιώνει έναν οικονομικό πόλεμο. Και ένας οικονομικός πόλεμος για να κερδιθεί χρειάζεται οικονομικά όπλα. Τώρα τα έχουμε. Δεν μένει παρά να ενωθούμε όλοι στις ΕΣΥ και να διεκδικήσουμε ό,τι μας ανήκει, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε το όνειρο της Ελλήνων πολιτείας πραγματικότητα. Μιας πολιτείας με πραγματική δημοκρατία, αξίες, αρχές και νόμους νομοτέλεια. Ελπίζω να σας δούμε σύντομα σε ένα από τα γραφεία μας της Ελλήνων Συνέλευσης σε όλη την Ελλάδα. Καλή συνέχεια. Αγαπητοί μου συνέλληνες, τα 600 δεν τα έχει ως ώρας. Τα έχει όλος ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός δεν είσαι, ούτε εσύ ούτε εγώ μόνο. Είμαστε όλοι μας. Η δημοκρατία είναι ελληνική και δεν είναι αριστερή, δεν είναι δεξιά, δεν είναι κανενός. Είναι μόνο των πολιτών. Αλλίωσαν τη δημοκρατία και την κάνανε πέσχητη ολιγαρχία. Χάθηκε το παιχνίδι χιλιάδες. Όλοι οι επικυριακοί προσπαθούν να πάρουν τον πλούτο του ανθρώπου. Να του πούν ότι είναι φτωχός και να δυναστεύσουν για πάντα τον πλανήτη. Μην τους αφήσουν. Ενωνόμαστε στην Ελλήνων Συνέλευση, στα δικά σου γραφεία. Έχουμε φτιάξει τεράστια λεωφόρο, να έρθετε. Είναι δικιά σας. Ελάτε να κυβερνήσετε τη χώρα σας. Ελάτε να μοιραστούμε. Μπορούμε όλοι μαζί να μοιραστούμε. Θέλω τους Έλληνες ενωμένοι. Ελάτε να δοκιμάσουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Ελάτε, Έλληνες. Μόνο να ενωθείτε. Ελάτε για πρώτη φορά να δοκιμάσουμε την Ελλήνων πολιτεία. Χρήματα αποδεδειγμένα. Χωρίς εσάς δεν μπορούμε να νικήσουμε. Τα ταμπορισμένα ταμεία είναι κοντά δικό σας. Ποια χώρα έχει καλό σύστημα. Ποια χώρα έχει καλή πολιτική. Ποια χώρα έχει οικονομία. Καμία. Τότε κύριε αποτύχατε. Κάνω τεράστιο κάλεσμα. Έχουμε πολιτεία. Τη φτιάξαμε. Έχουμε νόμους. Έχουμε αρχές. Έχουμε φορείς. Έχουμε τα πάντα. Ελάτε να τονίσουμε. Είναι μεγάλη αποστολή που έχουμε συνέλληνες. Απανταχού της ΓΕΑ. Να εγκαθιδρυθεί η Ελλήνων πολιτεία. Να φουντώσει όλη η Ελλάδα. Να ξεπεταχτούν όλες οι ψυχές, οι καρδιές. Όλα τα παλικάρια μωρέ που έχει η Ελλάδα. Τι κάθομαστε λοιπόν και περιμένουμε. Η απελευθέρωση των Ελλήνων είναι μόνο στην ένωσή του. Ενωμένοι Έλληνες δεν νικήθηκαν ποτέ. Καλό όλους τους Έλληνες να είναι στον ελληνικό φορέα, χωρίς κόμμα, παρά μόνο την ελληνική μας σημαία.